Κοιτάξτε, εκεί κατά την πορεία των εργασιών διαμορφώθηκαν άλλα δεδομένα σε σχέση με τη μελέτη η οποία υπήρχε. Και το γεγονός έχει να κάνει με το όταν έχεις να κάνεις μία μελέτη σε ένα παλιό υφιστάμενο κτίριο, δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ τι ανάγκες και τι ανάγκες θα δημιουργηθούν κατά την πορεία εκτέλεση του έργου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χρειάζεται μία επικαιροποίηση με τα νέα δεδομένα της μελέτης και στη συνέχεια πάλι θα πρέπει αυτή η μελέτη να έχει τη σχετική έγκριση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.